χαρήκαμε μέσα από τα δελτία ειδήσεων όλων των καναλιών που παίξανε. Μιλάω για τις συγκεντρώσεις που γίνανε παγκόσμια για την Ελλάδα. Το είμαστε όλοι Έλληνες. Αυτό έγινε. Δεν το πρόλαβε εσύ. Σάββατο, δεν, το δεν έχει σημασία όμως. Γύρισε στον κόσμο. Τι έχει ακούσει για όλο αυτό? Πολλά. Κοίτα να δει. Καταρχήν, η πρώτη φορά που πήγα σε ένα φεστιβάλ όπως αυτό του Βερολίνου, που συνήθως πας ως επαγγελματίας θεατής για να ξεφύγεις και λίγο, να ξεχαστείς, να δεις ταινίες και να πάρει το μάτι σου καινούργια ερεθίσματα που έχουν σχέση με την τέχνη. Mm. Είναι η πρώτη φορά που πήγα και έβλεπα ταινίες και ταυτιζόμουν με όποιον κατατρεγμένο, στεναχωρημένο, φυλακισμένο, κατάδικο έβλεπα και έλεγα. Πώς να σου πω τώρα, η ταινία που πήρε το βραβείο στο Βερολίνο λέγεται «Ο Κέσσαρας πρέπει να πεθάνει» και ήταν κάτι κατάδικη που γυρίσανε μια ανεβάσανε μια παράσταση στη φυλακή. Νόμιζα πως ήμουν ένας από αυτούς. Είδα μια ταινία που πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας και ήταν μια ανατολικογερμανίδα την οποία την παρακολουθούσαν και ήθελε να ξεφύγει, να πάει στη Δύση στον εραστή της. Λέω, να, είναι πώς λένε οι φίλοι που σου λένε «Για δεν φεύγεις από την Ελλάδα, τι ναι. κάθεσαι εκεί». Λέω, είμαι μεγάλος, οικογένεια, δεσμοί. Ναι, αλλά θα τη βγάλετε στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάθε ταινία σε ταύτιζε. Άκουγα σήμερα το Γαβρά που μιλούσε στο πρωινό ενημερωτικό του Μέγκα, που τον είχαν πάρει τηλέφωνο και έλεγε, αφού έλεγε τι βγήκε και αυτό στου δρόμου για να και κινητοποιήσει και αυτό με τη μεριά του. Πώ θα Γαβρά, έτσι, ο σκηνοθέτης. Ναι, να το λέω σε σένα. Βεβαίω, ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, και έλεγε ότι με ρωτάνε πολλοί φίλοι μου εδώ, μήπω να μαζέψουμε λεφτά να στείλουμε στην Ελλάδα και του έλεγα. Όχι, ρε παιδιά. Απλά αν θέλετε, πηγαίνετε για διακοπές στην Ελλάδα. Βοηθήστε τον τουρισμό της Ελλάδας. Ή αγοράστε προϊόντα της Ελλάδας. Πολλοί μου το είπαν και αυτό. Και μίλησε πολύ ωραία. Ο Κώστας Γαβράς μιλάει πάντα καταπληκτικά. Στο έχω ξαναπεί ότι. Αν και είναι της Διασποράς, από το 18 χρονών στη Γαλλία, αλλά έχει πολιτική συνείδηση και πολύ ελληνικό DNA. Και ξέρει να τα λέει πολύ καλά και φυσικά ξέρει να καυτηριάζει οτιδήποτε είναι πολιτικά ενοχλητικό. Έχω ακούσει τα πάντα από τις ενδείξεις αλληλεγγύης, κόσμο να λέει, ακόμα και πλάκα κάνουμε. Δηλαδή, μια Ιταλίδα μου λέει, γιατί της λέω, είστε επόμενοι. Μου λέει, το ξέρω, αλλά στο μεταξύ το καλοκαίρι λέμε να έρθουμε να αφήσουμε και κανένα φράγκο στην Ελλάδα. Από το ότι μπορεί να σε κοιτάνε με μια συγκατάβαση σαν να είσαι φτωχός συγγενής, μέχρι που πραγματικά και ειλικρινώς σε συμπονάνε και ενδιαφέρονται για σένα, εκτός βέβαια από τους φίλους που μπορεί να έχεις κάνει στο εξωτερικό και που πραγματικά παίρνουν τηλέφωνο, στέλνουν mail και λένε. Είναι έτσι όπως τα βλέπουμε ή είναι λίγο μεγεθυμένα στην τηλεόραση, γιατί ξέρουν ότι δεν είναι ακριβώς έτσι και πάντα ψάχνουν τον άνθρωπο να τον ρωτήσουν τι ακριβώς συνέβη. Όπως ας πούμε εμείς μπορεί να δούμε μια φωτιά στην Καλιφόρνια και νομίζουμε ότι έχει καεί όλη η Αμερική. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γι' αυτό παίρνεις και ρωτάς. Στην Ελλάδα όμως έχουν καταλάβει κάθε μέρα τα νέα, κάθε μέρα ότι δεν είναι καλά. Και προσπαθώ να σου πω αυτό για το φεστιβάλ, γιατί αυτή τη δουλειά την κάνω 20 χρόνια. Ποτέ δεν μου έχει συμβεί να βγεις έξω από την Ελλάδα και η Ελλάδα να είναι μαζί σου συνέχεια, να μην σε αφήνει. Πόσο μάλλον στο Βερολίνο που την ώρα που γινόταν το φεστιβάλ παίρνονταν και οι αποφάσεις για το αν θα δοθούν τα χρήματα, σε ποια κατάσταση είμαστε κλπ. Ήταν λίγο περίεργο. Υπήρχε και δικιά μας ταινία στο φεστιβάλ.